Επιτόπια αυτοψίας στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Ρεθύμνου πραγματοποίησαν σήμερα επιθεωρητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ελέγξουν τα μέτρα ασφαλείας στα οποία η χώρα μας έπρεπε να έχει συμμορφωθεί από το 2004. Γενικά έχουμε καθυστερήσει, έχουμε πάρει κάποιες παρατάσεις σαν χώρα, υποτίθεται, όχι υποτίθεται, εξομοιώνοντας αυτά που πρέπει να κάνουμε με άλλα ισοδύναμα μέτρα. Ήδη τόσο στο λιμάνι όσο και στη μαρίνα έχουν τοποθετηθεί ειδικές πόρτες ασφαλείας και κάμερες παρακολούθησης, ενώ το κέντρο του συστήματος βρίσκεται πάνω από το κτίριο του λιμενικού ταμείου, καταγράφοντας κάθε δραστηριότητα που αναπτύσσεται στους χώρους. Η αρχή των μέτρων αυτών είναι ότι ένα λιμάνι πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αυστηρότατα ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Άρα λοιπόν πρέπει ανά πάσα στιγμή να μπορεί να κλείνει και να ανοίγει, και όταν λέμε κλείνει, να κλείνει, όχι να κλείνει λίγο αλλά να έχει και ένα πέρασμα τα πλάγια. Αυτό είναι η βασική αρχή, ότι μπαίνει, το λιμάνι, τα λιμάνια θα πρέπει να κλείνουν και με πύλες εισόδου να ελέγχεται ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Αυξημένα μέτρα έχουν ληφθεί το τελευταίο 20ήμερο από το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο του Ρεθύμνου. Σήμερα στην πόλη βρίσκεται κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να επιθεωρήσει τους χώρους του λιμανιού και της μαρίνας. Επιπλέον υπάρχει και αυξημένη πεζή περιπολία από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης. Ένα έργο που στο σύνολό του στήχησε 150.000 ευρώ, κόστος το οποίο και ανέλαβε το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο, μιας και τα μέτρα αυτά είναι ούτως ή άλλως πολυδάπανα. Οι επιθεωρητές της Κομισιόν, με αυστηρότητα και μακριά από τις τηλεοπτικές κάμερες, έκαναν μια εκτενή έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν αν τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφαλείας. Σκοπός και στόχος του Λιμενικού Ταμείου είναι η φύλαξη του συγκεκριμένου χώρου να διασφαλιστεί στο μέλλον. Ωστόσο, ιδιαίτερα δύσκολη χαρακτηρίζεται η περίπτωση του εμπορικού λιμανιού, όπου μέχρι πρότινος επιτρέπονταν οι δωρεάν στάθμευση των οχημάτων.